Όχι, εντάξει, ήταν ένας δύσκολος μήνας με άσχημα αποτελέσματα. Αλλά είναι ένα γκολ που έδωσε νίκη στην ομάδα, 3 βαθμούς. Και είναι το μόνο που κρατάω από αυτό το μήνα. Ναι, ήταν ένας μήνας που ξέραμε ότι θα είναι πολύ δύσκολος. Έπρεπε να προσέξουμε πολύ τα παιχνίδια που ήρθαν εκείνο το διάστημα. Αλλά το γιατί ούτε εμείς μπορούμε να σας εξηγήσουμε. Δεν υπάρχει θέμα ότι... Γιατί ακούσαμε και ότι γράφτηκαν και είπαν ότι υπάρχει θέμα των ποδοσφαιριστών με τον προπονητή, διάφορα τέτοια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι οι ποδοσφαιριστές με τον προπονητικό team έχουμε μια άριστη σχέση. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ μας. Είναι φυσιολογικό σε μια ομάδα που έχει 30 ποδοσφαιριστές να υπάρχουν και 2-3 που έχουν δυσαρέσκεια με τον προπονητή. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό. Αλλά αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ μας μέσα από αποδυτήρια. Ποιο, το... Όχι, ένα τραγούδι. Όχι, καθαρά δικό μου τέτοιο, δεν έχει καμία σχέση. Να κάνουμε το απόλυτο. Εμείς αυτό είναι, όπως είπες, ο μόνος στόχος που μας έμεινε. Αυτό θα κάνουμε. Σε κάθε παιχνίδι θα παρουσιαζόμαστε. Θέλουμε να παρουσιαζόμαστε όπως παρουσιαστήκαμε στο τελευταίο παιχνίδι με τη Βέρεια. Συγκεντρωμένοι και να παίρνουμε τους 3 βαθμούς σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ότι δεν θέλουμε άλλες απώλειες. Τι να τους πεις τώρα, ό,τι και να τους πεις. Προσπαθούμε κι εμείς να τους εξηγήσουμε πάνω κάτω τι γίνεται, αλλά τα βλέπουν κι αυτοί, διαβάζουν, ακούν. Οπότε, εντάξει. Πιστεύω, εντάξει, ο Τσάλς είναι χρόνια στην Ελλάδα, τα έχει ζήσει. Τώρα και με τους καινούργιους προσπαθούμε να σιγά σιγά να τους βάλουμε στο κλίμα. Τίποτα, γελάνε μαζί μας. Γελάνε μαζί μας. Αυτό. Ο Μακ. Γιατί. Εσύ μου ήρθε τώρα. Πιστεύω στην Ξάνθη, στα Γιάννενα, ήταν παιχνίδια που θα μπορούσε να πάρει τους βαθμούς και να ξεφύγεις κι άλλο από τον Ολυμπιακό. Αλλά και το παιχνίδι με τον Πανετολικό ήταν πολύ, πολύ σημαντικό και με τον Όφη. Είναι μερικά παιχνίδια που ήταν πολύ σημαντικά για την ομάδα και δεν καταφέραμε να πάρουμε κάτι από αυτά. Άλλη ερώτηση, ο Στέφανε, υπάρχει. Έλα, δεν... Αποβλήθηκες πρώτη φορά στο... Ναι. Ξέρετε, δεν ήθελα να το χτυπήσω. Στην ουσία ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας. Έτσι όπως κατέβασα το πόδι μου, έμεινε πάνω στο δικό του. Αλλά είχα την αίσθηση ότι πάτησα στο γήπεδο για να φύγω. Πάτησα δυνατά για να φύγω, αλλά είχε μείνει πάνω στο πόδι του αντιπάλου. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να. Ναι, φάνηκε έτσι, ναι, γιατί πάτησα για να φύγω. Οπότε έμεινε το πόδι κολλημένο πάνω στον αντίπαλο. Πολλές κάρτες ήταν άδικες που έχουμε πάρει.